Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά που έστω και από απόσταση είμαι μαζί σας σε αυτό το δεύτερο σχολείο Ξηρολιθιάς. Ο τίτλος της ομιλίας, όπως αναφέρετε, είναι «Οι θυμικές πρακτικές αλληλοβοήθειας και τα σύγχρονα συμμετοχικά εργαλεία διαχείρισης των ξηρολιθικών τοπίων». Είναι ουσιαστικά μια συνέχεια της πρώτης ομιλίας, που ήταν κυρίως το κομμάτι του τεχνικό του έργου της ομάδας Μπουλούκη, της οποίας είμαι ιδρυτικό μέλος. Σε αυτή τη δεύτερη παρουσίαση θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω λίγο το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού και της κοινότητας που δημιουργείται σε όλα αυτά τα έργα που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Και ουσιαστικά θα σας μεταφέρω την εμπειρία μας μέσα από τρία διαφορετικά case study, τρία διαφορετικά συμμετοχικά έργα. Το τρίτο από τα οποία θα το μεταφέρουμε κυρίως μέσω της προβολής του βίντεο, το οποίο είναι σε τελική μορφή επεξεργασίας, δεν έχει ακόμα προβληθεί δημόσια και θα έχετε μάλλον κι εσείς και εγώ τη χαρά να το παρακολουθήσουμε πριν καν προβληθεί έτσι δημοσίως. Τώρα θα ξεκινήσω κάπως την πρώτη ενότητα αυτής της παρουσίασης με τις εθνικές πρακτικές αλληλοβοήθειας. Όχι θέλοντας να εξαντλήσω αυτό το θέμα και να το παρουσιάσω εκτενώς, απλώς για να δείξω τις αφορμές μέσα από τις οποίες έχει ξεκινήσει αυτή η ομάδα να σχεδιάζει και να υλοποιεί τις δράσεις της. Όταν λέμε θυμικές πρακτικές αλληλοβοήθειας, αυτές χάνονται στο παρελθόν και αφορούν δύο βασικούς τομείς αυτόν τον τομέα των ιδιωτικών εργασιών, δηλαδή εργασίες που αφορούν ιδιώτες, και το βασικότερο παράδειγμα είναι αυτό του αγροκτηνοτροφικού τομέα, όπου στο παρελθόν ο αγρότης συνεργαζόταν με τον συνάνθρωπό του, προσφέροντας το ζώο του για να καλλιεργήσουν τα κομμάτια γης που τους ανήκαν ή τα κομμάτια γης που ήθελαν να καλλιεργήσουν από κοινού για να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό συνέβαινε και σε άλλες μορφές του τομέα αυτού των καλλιεργειών, και άλλοτε περισσότεροι άνθρωποι συγκεντρώνονταν μέσω ενός καλέσματος για να καταφέρουν να καταφέρουν τη συγκομιδή της οδειάς του έτους και να βοηθήσει ο ένας τον άλλον σε αυτές τις εργασίες του αγροτικού τομέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η συγκομιδή της ελιάς, όπου όλο αυτό γινόταν κυρίως μέσω ενός καλέσματος και περισσότεροι άνθρωποι συγκεντρώνονταν ούτως ώστε να προσφέρει ο ένας βοήθεια στον άλλον και συλλογικά, συμμετοχικά, να προκύψει το έργο που το κοινό έργο στην περιοχή και μεταξύ των συνανθρώπων. Επίσης, τέτοια έθιμα συναντώνται ανά την Ελλάδα και στην κτηνοτροφία, όπου για την καλύτερη παραγωγή οι κτηνοτρόφοι συνεργάζονταν, μοίραζαν το ποίμνιο και ουσιαστικά συμμετείχαν στην διαδικασία την παραγωγική για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία διοχέτευαν στην αγορά και μοιράζονταν κάπως αυτό το κέρδος. Αλλά υπάρχουν και πολλά παραδείγματα αυτών των πρακτικών και σε διαδικασίες πιο κοντινές στην κατοικία και τις καθημερινές πρακτικές, όπου οι νοικοκυρές συνεργάζονταν για το άναμα ενός φούρνου, είτε για να αξιοποιήσουν τους λιγοστούς πόρους
ούτως ώστε να κάνουν το άναμα ενός κοινοτικού φούρνου, είτε για να συνεργαστούν και να μοιράσουν, ας πούμε, αυτό το είδος της εργασίας. Το ίδιο συνέβαινε όμως και σε έργα κοινής ωφέλειας. Οι άνθρωποι συνεργάζονταν, ο καθένας με τον τρόπο που μπορούσε, ούτως ώστε να προσφέρει μέσω της ατομικής του χειροναξίας, κουβαλώντας, ας πούμε, βλέπετε εδώ ένα παράδειγμα από τη Θεσπρωτεία, όπου... Κύριε Κουτρόπουλε, δεν βλέπουμε. Είμαστε στην αρχή σας. Στον τίτλο είμαστε μόνο. Α, συγγνώμη, γιατί συμβαίνει αυτό. Μπορείτε να επιλέξετε προβολή. Έχει επιλέξει πληροφόρηση. Αυτή είναι. Για να το ξαναδοκιμάσουμε. Θέλετε να το ξαναναι, εξ αρχής. Ναι. Τώρα. Το ίδιο δείχνει και πάνω έχει μία κίτρινη γραμμή και από κάτω μία μεγάλη γκρι. Κοιτάξτε, πάνω στην κίτρινη γραμμή πρέπει... Τι γράφει η κίτρινη γραμμή? Προφανώς ότι... Δεν πρέπει να τη βλέπω. Όχι, δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Εμένα φαίνεται κανονικά. Αλλάζω τις διαφάνειες και δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Θέλετε να μου τη στείλετε να την κάνω εγώ share? Ναι. Θα δοκιμάσουμε άλλη... Θα δοκιμάσουμε άλλη μία φορά. Τώρα. Τώρα, εντάξει. Είμαστε μάλλον στη δεύτερη φωτογραφία. Ωραία, τώρα βλέπετε την αρχή, έτσι? Όχι, βλέπουμε την... τώρα είναι η αρχή. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Ναι, τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, οπότε περνάω κάπως γρήγορα τις διαφάνειες. Μιλούσαμε για τις εθνικές πρακτικές αλληλοβοήθειας στον αγροκτηνοτροφικό τομέα, όπου εδώ βλέπετε και τα αντίστοιχα παραδείγματα από το... κυρίως είναι φωτογραφίες από το αρχείο του Φρέντ Μποασσονά, από τις αρχές του αιώνα, στην περιοδία του που έκανε στον ελλαδικό χώρο, από το θερισμό, από την συγκομιδή της ελιάς και τα λοιπά. Και μιλούσαμε επίσης για την κτηνοτροφία, όπου οι κτηνοτρόφοι συνεργάζονταν ούτως ώστε να έχουν καλύτερα αποτελέσματα στην προώθηση των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς από κοινού είχαν καλύτερη παραγωγή και πιο άμεσες πρακτικές διαδικασίες για την προώθηση των του προϊόντου του γάλατος και του τυριού. Και επίσης αναφέραμε και τα πιο στενά τα του οίκου, δηλαδή τις εργασίες των νοικοκυρών που συνεργάζονταν για την παραγωγή του ψωμιού και άλλων εργασιών. Βλέπετε τις διαφάνειες πλέον? Ναι, ακούτε? Ναι, ναι. Α, πολύ ωραία. Ωραία. Και φτάσαμε λοιπόν στο σημείο που μιλούσαμε για τις εθνικές πρακτικές στα έργα κοινής ωφέλειας, όπου οι άνθρωποι της κοινότητας συμμετείχαν για το χτίσιμο ενός καλντερινιού, όπως βλέπουμε εδώ στη Θεσπρωτεία, είτε για το χτίσιμο της εκκλησίας, του σχολείου κτλ., όπου όλοι μαζί συνεργάζονταν κυρίως σε βοηθητικές εργασίες, καθαρισμού, μεταφοράς υλικών κτλ.
Για το συντονισμό αυτών των έργων, ξέρουμε ότι υπήρχαν πιο εξειδικευμένοι τεχνίτες, δηλαδή οι άνθρωποι της κοινότητας έκαναν βοηθητικές εργασίες. Αυτοί που ηγούνταν ήταν οι τεχνίτες των Μπουλουκιών, από όπου προέρχεται και το όνομα της δικής μας ομάδας. Και να επαναλάβω λίγο εντάχει αυτά που είχαμε συζητήσει και, και στην παρουσίαση της του Σαββάτου, για το πώς δουλεύει η δική μας ομάδα. Αρχικά, πριν περάσουμε στα παραδείγματα των εργαλείων των συμμετοχικών έργων, ο πλήρης τίτλος είναι της ομάδας το Περιοδεύον Εργαστήριο για τις Παραδοσιακές Τεχνικές Δόμησης, και μέσω αυτών των τριών πυλώνων που βλέπετε στην οθόνη σας δουλεύουμε πάνω στη διατήρηση αυτού του νήματος της συνέχειας και της διάδοσης των παραδοσιακών τεχνικών δόμησης. Και όταν λέμε έρευνα και καταγραφή, ξεκινάμε από τους ενεργούς φορείς αυτής της γνώσης, είτε εν ενεργεία, είτε ανθρώπων που κουβαλούν αυτή τη γνώση αλλά δεν την εφαρμόζουν, όπως είναι οι παλιοί γυραιοί μάστορες, της καταγραφής μέσω των ίδιων των έργων του παρελθόντος που μεταφέρουν αυτή τη γνώση πάνω τους, και της έρευνας που γίνεται στα εργαστήρια και εκτός του πεδίου από τα μέλη της ομάδας μας, για να κατανοήσουμε ακόμη καλύτερα αυτή την γνώση πάνω στις παραδοσιακές τεχνικές. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η εκπαίδευση και η διάδοση αυτής της γνώσης, που όπως αναφέραμε υλοποιούμε συμμετοχικά έργα μέσω άτυπων επαγγελματικών μαθητιών είτε βιωματικών εργαστηρίων. Ξεκινάμε από την πρώτη ύλη, όπως βλέπετε στην εικόνα, και καταλήγουμε σε ένα υλοποιημένο έργο το οποίο μένει στην κοινότητα και χρησιμοποιείται από αυτή. Και όλα αυτά πλαισιώνονται συνήθως από θεωρητικά μαθήματα, διαλέξεις, συζητήσεις, ανοιχτούς διαλόγους, ημερίδες κτλ. Και το βασική παράμετρος αυτών των δύο πυλώνων είναι ότι έχουν αντίκρισμα στο σήμερα. Μιλάμε δηλαδή για το πώς αυτές οι παραδοσιακές τεχνικές εφαρμόζονται σήμερα και επικαιροποιούνται στις σημερινές συνθήκες. Μίλησε πριν η κυρία Φωτοπούλου για το κομμάτι το θεσμικό, το οποίο είχαμε τη χαρά να την έχουμε μαζί μας στην Αρίστη. Βλέπετε εδώ μια εικόνα από τη Στρογγυλή Τράπεζα που κάναμε εκεί για τις θεσμικές διατάξεις διατήρησης της τέχνης της ξυλολιθιάς. Επίσης, η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στα έργα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντική. Εφαρμόζουν σε συγκεκριμένο τόπο, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και συγκεκριμένους ανθρώπους που ζουν, δραστηριοποιούνται και εργάζονται εκεί, οι οποίοι έχουν υπαρκτές ανάγκες τις οποίες προσπαθούμε να εντάξουμε μέσα σε αυτά τα έργα και να λύσουμε λειτουργικά και προβλήματα, μέσα από έργα αποκατάστασης, όπως είπαμε, αλλά και έργα σύγχρονων δομών, σύγχρονων κατασκευών, και προσπαθούμε να εντάξουμε και στοιχεία όπως η σύγχρονη τέχνη μέσα από τη χρήση των παραδοσιακών προτύπων, αλλά και τη χρήση παραδοσιακών υλικών και τεχνικών σε σύγχρονη δημιουργία, που πολύ ωραία μας μετέφερε και η κυρία Φωτοπούλου. Μιλάμε για μια διαρκή εξέλιξη αυτής της κληρονομιάς της παράδοσης. Και κλείνοντας κάπως αυτή την ενότητα με τους τρεις πυλώνες της δράσης, να πούμε και δύο στοιχεία για το πού δραστηριοποιούμαστε. Ξεκινήσαμε από την Ήπειρο. Οι περισσότερες δράσεις ήταν στη γεωγραφική περιοχή της Ήπειρου. Και πρόσφατα υλοποιούμε αυτή τη στιγμή ένα έργο στην Θηρασιά και τη Σαντορίνη.
για το οποίο θα δούμε και, και το βίντεο αργότερα. Και ξεκινώντας αυτό το ταξίδι, το οποίο νομίζω οι συμμετέχοντες θα τα συνδέσουν πολύ πιο εύκολα σε σχέση με αυτούς που δεν παρακολούθησαν την πρώτη ομιλία. Θα συνδέσουν δηλαδή τις δύο παρουσιάσεις, το τεχνικό κομμάτι και το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού και του σχεδιασμού αυτών των συμμετοχικών δράσεων, ξεκινώντας από την πλάκα, από τα Τζουμέρκα δηλαδή, όπου το 2018 υλοποιήσαμε την πρώτη μας δράση. Ήταν ένα 12ήμερο εργαστήριο, βιωματικό εργαστήριο, με αφορμή την αναστήλωση του κεφυριού. Εδώ βλέπουμε μία εικόνα από μία προβολή που κάναμε στον Αραχθό, κάτω από το γεφύρι, και έγινε πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της αναστήλωσης. Εμείς λοιπόν τι κάναμε εκεί? Αυτό είναι το σημείο που είναι η γέφυρα. Αυτό είναι το παρόχθιο μονοπάτι που οδηγεί στην ιστορική γέφυρα της πλάκας, και το ιστορικό μονοπάτι. Εμείς επιλέξαμε να δουλέψουμε στο ιστορικό μονοπάτι, επεμβαίνοντας σε τρία σημεία. Ξεκινώντας όμως, για να αποκαταστήσουμε τα τρία σημεία του μονοπατιού, θέλαμε να, έχοντας ως αφορμή μάλλον τις εθιμητικές αυτές πρακτικές, διοργανώσαμε ένα μιντάτι. Για να μπορέσουμε να κάνουμε τις εργασίες, έπρεπε αυτό το μονοπάτι να καθαριστεί. Οπότε μία από τις δράσεις του 12ήμερου προγράμματος ήταν ο καθαρισμός του μονοπατιού, οπότε κάναμε μια ανοιχτή πρόσκληση στην τοπική κοινότητα, στους συμμετέχοντες του εργασιρίου κτλ. Και καταφέραμε να αποκαλύψουμε αυτό το ξεχασμένο μονοπάτι. Όλοι χρησιμοποιούσαν το παρόχθιο και με απλά εργαλεία, απλές διαδικασίες, καθαρίσαμε και αποκαλύψαμε το ιστορικό μονοπάτι και τα σημεία που έπρεπε να επέμβουμε πιο δραστικά, ξαναχτίζοντας ξερολιθικά τα κομμάτια που είχαν έτσι εντονότερο πρόβλημα. Αυτό ήταν μια πρώτη διαδικασία επανακατοίκηση και επαναοικειοποίησης του ξερολιθικού τοπίου της πλάκας των Τζουμέρκων και της προσέγγισης αυτού του σημαντικού μνημείου της λαϊκής αρχιτεκτονικής του γεφυριού της πλάκας. Αυτό το πρόγραμμα είχε χωριστεί λόγω της αυξημένης ζήτησης από τους συμμετέχοντες, χωρίστηκε σε δύο μέρη. Οι τέσσερις πρώτες μέρες είχαν περισσότερους συμμετέχοντες και το πρόγραμμα περιείχε κάποιες εκπαιδευτικές δράσεις, όπως η επίδειξη εξόρυξης από ένα τοπικό ανενεργό λατομείο, ούτως ώστε να συγκεντρωθεί το απαραίτητο υλικό, η πρώτη ύλη, που θα χρησιμοποιούσαμε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Επίσης, διοργανώθηκε στο πλαίσιο αυτών του τετραημέρου των ανοιχτών δράσεων μία ανοιχτή γιορτή πελεκύματος με την εργασία των μαστόρων, οι οποίοι έδειχναν τις τεχνικές που είχαν μάθει από τη νεαρή τους ηλικία και όλα αυτά τα χρόνια που δούλευαν στα έργα που υλοποιούσαν, στους νέους ανθρώπους που είχαν έρθει εκεί για να μάθουν για αυτή την τέχνη. Επίσης, μια σειρά από ακαδημαϊκούς έδωσε θεωρητικές διαλέξεις, ούτως ώστε να αποκτηθεί μια πιο γενική και συνολική εικόνα για τη διαχείριση των ξερολιθικών τοπίων και πιο συγκεκριμένα των ξερολιθικών κατασκευών στην περιοχή εκεί. Στη συνέχεια, κλείνοντας αυτό το
ανοιχτό κομμάτι με τους περισσότερους συμμετέχοντες, μια μικρότερη ομάδα συμμετεχόντων, γύρω στα 20 άτομα, συμμετείχαν στις εργασίες αποκατάστασης των τριών σημείων του μονοπατιού, που περιλάμβαναν κατασκευή ξερολιθικού τείχου που όριζε το μονοπάτι, ενός μικρού αγωγού, αδρευτικού αγωγού, που είδαμε και στην παρουσίαση του Σαββάτου, και ενός κομματιού λιθόστρωτου καταστρώματος του μονοπατιού. Και βλέπετε εδώ κάπως το τελικό αποτέλεσμα των εργασιών αυτών, που υλοποιήθηκαν σε ένα διάστημα 6 ημερών. Όλα αυτά λοιπόν παρουσιάστηκαν στο τέλος του 12ημέρου σε μια ανοιχτή εκδήλωση, όπου περπατήσαμε και συζητήσαμε πάνω στο μονοπάτι. Το σύνολο των ανθρώπων που συμμετείχαν, μέλη της τοπικής κοινότητας, οι τεχνίτες, οι εκπαιδευόμενοι, οι εθελοντές και οι συνεργάτες. Και πάρα πολύ σημαντικό ήταν ότι όλο αυτό έκλεισε με μια γιορτή, όπως γινόταν άλλωστε και στις εθνικές πρακτικές αλληλοβοήθειας. Συνήθως στο τέλος των εργασιών υπήρχε ένα κοινοτρικό τραπέζι, κάποιο γλέντι, κάποια γιορτή. Το ίδιο και εμείς επαναλάβαμε αυτό, και στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης συμμετείχαν και τοπικές επιχειρήσεις, όπου πρόσφεραν τα τοπικά τους προϊόντα, και όλοι οι συνεργάτες και οι άνθρωποι που συμμετείχαν στη δράση αυτή. Προχωράμε τώρα στην υλοποίηση της επόμενης δράσης. Στο πρώτο αυτό εργαστήριο κάναμε επέμβαση στο μονοπάτι σε τρία μικρά σημεία του, αλλά όπως βλέπετε και στις εικόνες, η κατάσταση του υπόλοιπου τμήματος του μονοπατιού δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, οπότε συνεχίζοντας τη δουλειά που είχαμε κάνει και προσπαθώντας να συντονιστούμε και με την αναστήλωση του γεφυριού της πλάκας, το οποίο θα συνέβαινε την επόμενη χρονιά, μιλάμε για το 2019, διοργανώσαμε ένα διπλό πρόγραμμα, καθώς καταλάβαμε ότι το συνολικό έργο της αποκατάστασης αυτού του μονοπατιού μέχρι να φτάσει στο γεφύρι απαιτούσε τη συνεισφορά πολλών παραπάνω ανθρώπων και πιο εξειδικευμένων, αλλά επίσης θέλαμε να δώσουμε και ένα επιπλέον κίνητρο σε ανθρώπους να έρθουν να δουλέψουν, να εργαστούν και να εκπαιδευτούν μεγαλύτερο διάστημα. Οπότε σχεδιάσαμε μία άτυπη επαγγελματική μαθητεία, μία δίμηνη μαθητεία για νέους τεχνίτες, υπό την καθοδήγηση έμπειρων τεχνητών εκπαιδευτών, και στο τέλος αυτής της δίμηνης μαθητείας ένα αντίστοιχο πρόγραμμα με αυτό που κάναμε το 2018, πάλι ένα 12ήμερο εργαστήριο πέτρινης δόμησης, κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες με τους μαθητευόμενους είχαν δυνατότητα να έχουν μια μέγιστη ανταλλαγή γνώσης, τόσο πρακτικής όσο και θεωρητικής. Μιλώντας κάπως, ξεκινώντας μάλλον την επαγγελματική μαθητεία, θα ήθελα να φέρω κάποιους αριθμούς. Βλέπετε στα δεξιά την ανάπτυξη της ομάδας των νέων τεχνικών, των μαθητευόμενων και των εκπαιδευτών. Είχαμε 3 εκπαιδευτές τεχνίτες και 9 μαθητευόμενους. Οι 6 από αυτούς ήταν από την ευρύτερη περιοχή της Υπήρου και 3 από αυτούς από χώρες των Βαλκανίων. Θεωρούσαμε ότι η παράδοση είναι κοινή στο κομμάτι αυτό της ξερολιθικής δόμησης, οπότε οι 3 θέσεις που προκηρύχθηκαν αφορούσαν ανθρώπους από τις χώρες των Βαλκανίων, και αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι συνεργάστηκαν επί 2 μήνες για την αποκατάσταση του συνόλου του μονοπατιού που
Έχει μήκος 400 μέτρα, τα 200 περίπου από αυτά ήταν σε καλή κατάσταση και το μισό περίπου μονοπάτι ανακατασκευάστηκε. Βλέπετε κάποιες εικόνες από τη διάρκεια των εργασιών, όπου οι εκπαιδευόμενοι μαθήτευαν πλάι στους τεχνίτες και ουσιαστικά γινόταν και ένα δημόσιο έργο. Ένα δημόσιο μονοπάτι που οδηγεί στη μεγαλύτερη μονόταξη γέφυρα των Βαλκανίων. Και άτυπα αυτό που σχολίασε πριν και η κυρία Φωτοπούλου, το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν ένα δημόσιο έργο με τις τεχνικές της ξερολιθιάς. Αυτό το πρόγραμμα ήταν συνδυασμός μιας δίμηνης μαθητείας και ενός 12ήμερου εργαστηρίου. Αυτό ήταν το πρόγραμμα του 12ήμερου εργαστηρίου, στο οποίο προσπαθήσαμε να εντάξουμε αρκετές δράσεις παράλληλες στο πρόγραμμα των εργασιών. Και αυτή είναι η πλήρης ομάδα, όπου στους τεχνίτες και στους μαθητευόμενους, τους 9, ήρθαν και 25 νέοι συμμετέχοντες, νέοι μηχανικοί και άνθρωποι από τον ευρύτερο κλάδο των κατασκευών και της αρχαιολογίας, της πολυσμικής διαχείρισης και άλλων σχετικών τομέων κλάδων, δούλεψαν πλάι στους τεχνίτες και τους μαθητευόμενους για τη συνολική αποκατάσταση του μονοπατιού. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ξεναγήσεις, εκδρομή στην ευρύτερη περιοχή, ούτως ώστε να εγκλιματιστούν στο τοπίο και να καταλάβουν, να γνωρίσουν ανθρώπους από την τοπική κοινότητα, να μιλήσουν μαζί τους και να γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο, να έρθουν σε επαφή με την πρώτη ύλη, όπου έγινε πάλι επίδειξη εξόρυξης, πολύ κοντά στο εργοτάξιο. Και, όπως είπαμε, συμμετείχαν και οι ίδιοι στις εργασίες, όπου εκπαιδεύτηκαν αρκετά στο να υλοποιηθεί αυτό το μεγάλο έργο, τεχνικό έργο, που ήταν αρκετά μέτρα, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι βοήθησαν αρκετά, έβαλαν δηλαδή αρκετά μέτρα, έκαναν τοποθέτηση από αρκετών μέτρων το καλντερινιού και βοήθησαν στο να έχουμε αυτό το τελικό αποτέλεσμα ενός έτσι συμμετοχικού έργου. Στο οποίο είχαμε τη συμμετοχή αρκετών ανθρώπων και ένας από αυτούς ήταν ο Γλύπτης Θόδωρος Παπαγιάννης, ο οποίος φιλοτέχνησε 4 από τις, μαζί με τον βοηθό του, 4 από τις πέτρες του μονοπατιού, με ειδικά σύμβολα που έρχονται από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των Τζουμέρκων και της Υπήρου. Και όλο αυτό το πρόγραμμα έκλεισε με μια σειρά ανοιχτών εκδηλώσεων για την τοπική κοινότητα, όπως ανοιχτές διαλέξεις, μια έκθεση φωτογραφίας με σχετικό αρχαιακό υλικό από αντίστοιχα έργα και μνημεία ανά την Ελλάδα, προβολές, ξενάγηση στο εργοτάξιο της αναστήλωσης του γεφυριού της Πλάκας. Μία γιορτή για τους γιορτή πάλι πελεκύματος και για τους αφιερωμένους τους γυρεούς τεχνίτες της περιοχής, όπου είχαν την ευκαιρία πάλι να πιάσουν τα εργαλεία τους και να μεταδώσουν λίγη από την... Να μεταδώσουν κομμάτια της τέχνης που κουβαλούσαν ακόμη και σήμερα στους νεότερους και στους συμμετέχοντες του εργαστηρίου.
αλλά και την συμμετοχή της τοπικής κοινότητας, όπου ανέλαβε να βοηθήσει στο στήσιμο αυτής της γιορτής. Και βεβαίως όλη αυτή η συμμετοχική προσπάθεια είχε με το μέρος της και τις τοπικές επιχειρήσεις, όπου εδώ βλέπετε όλοι αυτοί οι άνθρωποι πώς βοήθησαν στο να γίνει πράξη όλο αυτό το έργο και φιλοξένησαν μία μεγάλη έκθεση φωτογραφίες, η οποία κατανεμήθηκε μέσα στις τοπικές επιχειρήσεις, ούτως ώστε να επικοινωνιωθεί η δράση, αλλά και ταυτόχρονα να προβληθούν αυτές οι επιχειρήσεις και η συνεισφορά τους στο έργο. Και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο κερδίθηκε και η εμπλοκή τους στο ίδιο το project. Και πάλι στο τέλος μία παρουσίαση και ένα πανηγύρι, ούτως ώστε να γιορταστεί η ολοκλήρωση του έργου και να παραδοθεί στην τοπική κοινότητα. Συνεχίζουμε το ταξίδι στην Ήπειρο με τον επόμενο σταθμό, που ήταν το Ζαγόρι και η Αρίστη, όπου διοργανώσαμε το συμμετοχικό έργο «Επιστροφές» το φθινόπωρο του 20, το Σεπτέμβριο του 2020. Πάλι και εκεί το έργο ήταν η αποκατάσταση ενός ξερολιθικού καλντεριμιού. Μιλάμε για τον παραδοσιακό οικισμό της Αρίστης, το Ζαγόρι. Βλέπετε εδώ το κομμάτι του καλντεριμιού που επιλέχθηκε μετά από διαβούλευση και συμμετοχικό σχεδιασμό με την τοπική κοινότητα. Ένα κομμάτι αυτού του δικτύου των μονοπατιών του οικισμού, το οποίο ήταν ξεχασμένο, συνέδεε τον μαχαλά του Αγίου Θανασίου με την κεντρική πλατεία και ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, όπως βλέπετε εδώ, τις εικόνες πριν το έργο. Και ο τίτλος «Επιστροφές» δόθηκε καθώς η στόχευση αυτή τη φορά ήταν να ενεργοποιήσουμε την τοπική κοινότητα, τους ανθρώπους που έχουν καταγωγικές σχέσεις με την Αρίστη και το Ζαγόρι ευρύτερα, να έρθουν σε αυτή τη δράση να δουλέψουν εθελοντικά και να ξαναφτιάξουν αυτό το μικρό κομμάτι του δημοσίου χώρου του οικισμού αυτού της Αρίστης, του χωριού τους πρακτικά. Σχεδιάσαμε λοιπόν το έργο, κατατέθηκε η μελέτη αποκατάστασης του ξερολιθικού μονοπατιού, εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Τα αναφέρω αυτά στην κουβέντα για το κομμάτι το θεσμικό και το πρακτικό και το τεχνικό επίσης, για το πώς υλοποιούνται αυτά τα έργα. Στην ουσία αυτή η τεχνική υπηρεσία δεν ενέκρινε μέχρι εκείνη τη στιγμή αντίστοιχες μελέτες για ξερολιθικές κατασκευές. Περάσαμε τη μελέτη και ξεκίνησε η εφαρμογή της το φθινόπωρο του 20 μέσω μίας αντίστοιχης μικριότερης επαγγελματικής μαθητείας. Ουσιαστικά προκηρύχθηκε μια θέση για εκπαιδευόμενο τεχνίτη από την περιοχή. Το βασικό κριτήριο ήταν η εντοπιότητα, και πάλι όπως και στα Τζουμέρκα, εδώ καταφέραμε να βρούμε έναν άνθρωπο από την Αρίστη. Βέβαια είχαμε και άλλους δύο μαθητευόμενους τεχνίτες από τα προηγούμενα έργα μας και τους εκπαιδευτές μας, οι οποίοι ήταν τέσσερις και καθοδηγούσαν όλη την εξέλιξη του έργου.
Και βέβαια, εθελοντές μας, δουλέψαμε για 3 εβδομάδες με 10 εθελοντές, κυρίως από την Αρίστη, το Ζαγόρι, αλλά και κάποιους ελάχιστους οι οποίοι ήρθαν από άλλες περιοχές και δούλεψαν για να αποκαταστήσουμε αυτό το στολιστικό τοπίο του Ζαγορίου στην Αρίστη. Και εδώ βλέπετε την διαφορετική ομάδα που είχαμε κάθε εβδομάδα του έργου. Η πρώτη, η δεύτερη εβδομάδα και η τρίτη. Οι τεχνίτες έμεναν σταθεροί, οι μαθητευόμενοι τεχνίτες σταθεροί, αλλά οι εθελοντές μας, οι συμμετέχοντες, άλλαζαν κάθε εβδομάδα. Ελάχιστοι από αυτούς έμειναν 2 εβδομάδες και εκπαιδεύτηκαν, έδωσαν, πρόσφεραν τη χειροναξία τους και καταφέραμε όλοι μαζί να υλοποιήσουμε αυτό το έργο που ήταν μήκους στο μονοπάτι περίπου 60 μέτρων, αλλά ταυτόχρονα αναπλάσαμε και ένα σημείο με μια δημόσια κρίνη και εδώ βλέπετε κάπως το τελικό αποτέλεσμα που αφήσαμε στον οικισμό και πλέον χρησιμοποιείται από όλους εκεί και τους δικούς, αλλά και τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά να επισκεφτούν το χωριό, την δημόσια κρίνη. Ταυτόχρονα και εδώ σχεδιάσαμε κάποιες παράλληλες δράσεις, ξεκινώντας με την πιο σημαντική ίσως, ήταν μια ημερίδα με 2 στρογγυλές τράπεζες που αναφερθήκαμε και στην αρχή της παρουσίασης. Η δεύτερη από αυτές αφορούσε τις θεσμικές διατάξεις για τη διατήρηση της τέχνης της ξερολιθιάς και συζητήσαμε εκτενώς με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς που παρευρέθηκαν σε αυτή τη στρογγυλή τράπεζα για τα προβλήματα και τις προοπτικές της διατήρησης της τέχνης της ξερολιθιάς. Και η πρώτη στρογγυλή τράπεζα αφορούσε τη χρήση υλικών που είναι σε πολιτισμικά τοπία, τα οποία είναι και αυτό έτσι 2 έτσι σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η κληρονομιά και προχωρώντας τις παράλληλες δράσεις είχαμε έτσι διάφορα άλλα events όπως συζητήσεις με ακαδημαϊκούς και ξεναγήσεις, περιπάτους στο τοπίο, το πολιτισμικό τοπίο του Ζαγορίου και στο σημείο της μάχης της Κραβάλας. Επίσης προβολές για την εμπλοκή και τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας και στο τέλος η γιορτή για την ολοκλήρωση του έργου. Αυτό ήταν στη συζήτηση για τη συμμετοχή διαφορετικών ανθρώπων. Εδώ είχαμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου ένας πολιτιστικός σύλλογος από άλλο οικισμό πρόσφερε το δέντρο που φυτεύτηκε δίπλα από τη δημόσια κρίνη και εδώ το στιγμιότυπο την τελετή των εγγενείων του λιθόστρο του καταστρώματος, συνοδεία με μουσική και η πρώτη φορά που περπατήθηκε ολοκληρωμένο το μονοπάτι και μάλιστα συγκεκριμένα οι ντόπιοι εκεί πέρα, οι άνθρωποι από την Αρίστη χόρεψαν πάνω στο λιθόστρο το κατάστρωμα την πρώτη φορά που το περπάτησαν. Και κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας και των τοπικών επιχειρήσεων στην βοήθεια που πρόσφεραν στην υλοποίηση αυτού του έργου, άλλοι προσφέροντας σε είδος τις υπηρεσίες τους ή άλλοι προσφέροντας κάποιο χρηματικό ποσό, συμμετείχαν
όποιος δεν μπορούσε, δηλαδή με την εθελοντική του εργασία, πρόσφερε με κάποιον άλλο τρόπο, όπως βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τους ανθρώπους που βοήθησαν στην υλοποίηση αυτού του project. Και για τις ανάγκες της χρηματοδότησης κάναμε και μια καμπάνια συμμετοχικής χρηματοδότησης, προσπαθώντας να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερους αριστινούς και ζαγορίσιους για να προσφέρουν στην συμμετοχική αποκατάσταση και την υλοποίηση αυτού του project στο πολιτιστικό τοπίο του Ζαγορίου. Και κλείνοντας αυτό το ταξίδι, μεταφερόμαστε στις Κυκλάδες, στην Θηρασιά, όπου το προηγούμενο διάστημα υλοποίησαμε το έργο κάτω από το τοπίο. Ήταν ένα τρίπτυχο δράσεων, μια τριήμερη συνάντηση συμμετοχικής εργασίας, έγινε πέρυσι το Μάιο, και το συμμετοχικό έργο για την αποκατάσταση του κομματιού που βλέπετε εδώ, του ξεροληθικού καλντεριμιού, του υπόσκαφου οικισμού της Αγριλιάς, που μιλάμε για τα πρώτα 70 μέτρα που οδηγούν στον Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, ενός σημαντικότερους ίσως ναούς του συμπλέγματος της Θηρασιάς και της Σαντορίνης. Και δεν θα ήθελα να πω περισσότερα γι' αυτό, γιατί θα παρουσιαστεί το έργο μέσα από το βίντεο, και ίσως στη συνέχεια έχουμε τη δυνατότητα και να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν, αλλά και να δούμε κάποια έτσι επιπλέον συμπεράσματα και για τα τρία αυτά συμμετοχικά έργα και εργαλεία που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε το προηγούμενο διάστημα ως ομάδα στην Ήπειρο και στην Θηρασιά.